Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε. Το θέμα της πολιτικής προστασίας σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, εσείς θα μας πείτε πώς τελικά θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτήν, αλλά και με φυσικά φαινόμενα που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όπως είναι οι σεισμοί, αλλά μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτά. Είναι αμιγώς αυτοδιοικητικό θέμα, κύριε Λέκα, έτσι? Κοιτάξτε, ένα μεγάλο βάρος της κλιματικής κρίσης αλλά και της διαχείρισης των φυσικών και άλλων καταστροφών το σηκώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες, οι οποίες είναι κοντά στην περιοχή που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο, είναι οι πρώτες που προστρέχουν και έχουν ένα μεγάλο βάρος και σε προκαταστροφικό, όπως λέμε, και σε συγκαταστροφικό και σε μετακαταστροφικό επίπεδο. Δηλαδή και στην πρόληψη και στην ετοιμότητα έκτακτη ανάγκη, αλλά και στην αποκατάσταση μιας περιοχής. Οι Δήμοι, λοιπόν, αλλά και οι περιφέρειες έχουν ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης και είναι οι πρώτοι ουσιαστικά που δέχονται τα βάρη των εκτάκτων αναγκών, των φυσικών καταστροφών, αλλά και γενικότερα τα βάρη που έχει ούτως ή άλλως η πολιτική προστασία στην Ελλάδα. Κύριε Λέκα, εσείς με την εμπειρία σας έχετε διαπιστώσει ότι οι αυτοδιοικητικοί δήμοι, περιφέρειες είναι πλέον σε καλύτερο βαθμό έτσι ετοιμότητας, οργάνωσης να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις των φυσικών καταστροφών σε σχέση με το παρελθόν? Αναφυσβήτητα, και οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ένα πρωτεύοντα ρόλο. Ένα ρόλο που αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, ένα καθοριστικό, θα έλεγε κανένας ρόλο, μέσα στη διαχείριση των καταστροφών. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των Δήμων που υπήρχαν τη δεκαετία του 2000, του 2000, του 2010 και του 2020. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Βεβαίως, εξελίχθηκε και σε γενικό επίπεδο το θέμα της πολιτικής προστασίας, αλλά μένει πολλής δρόμος ακόμα και για τα τρία επίπεδα διοίκησης, και για την κεντρική κυβέρνηση, και για τις περιφέρειες, και για το ΣΟΤΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε όχι να πετύχουμε το μηδενισμό των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική κρίση, αλλά να το μετριάσουμε. Γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αυτό επιτάσσει. Επιτάσσει δηλαδή τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στις εξελισσόμενες διεργασίες. Γιατί όπως έχουν τα πράγματα με την κλιματική κρίση, θεωρώ ότι δεν είμαστε σε τέτοιο επίπεδο ώστε να την αντιμετωπίσουμε και να έχουμε μηδενικές επιπτώσεις. Πάντως, επειδή κύριε Λέκα, είστε τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, έχετε και άλλου είδους επαφές και συζητάτε και για τη σεισμική θωράκιση, σε ό,τι έχει να κάνει και σε επίπεδο νησιού. Μάλιστα, προλίγων ημερών, αν δεν κάνω λάθος, είχατε βρεθεί και σε συνάντηση και με τους διευθυντές των σχολείων για το κομμάτι της σεισμικής θωράκισης των σχολείων. Και ξέρετε, είμαστε λίγο περισσότερο ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό που λέγεται αντισεισμική θωράκιση των εκπαιδευτικών μας μονάδων. Είμαστε σε καλό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο κυρίως, να δούμε λοιπόν σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και όπου χρειάζεται να παρέμβουμε? Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση αρχικά, ναι, και να πω ότι με βάση τις προσπάθειες που κάναμε τα τελευταία 40 χρόνια στον Οργανισμό της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και βέβαια όλη η δημόσια διοίκηση, έχουμε πετύχει σταδιακά να έχουμε ένα δομημένο ιστό στη χώρα μας πάρα πολύ ανθεκτικό. Από έρευνες που έχουμε κάνει διαπιστώσαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας ο πιο ανθεκτικός ιστός ουσιαστικά και από άλλες προηγμένες χώρες σε ό,τι αφορά το σεισμικό κίνδυνο. Αυτή είναι μια γενική θεώρηση η οποία είναι και γενικά αποδεκτή, γιατί βλέπουμε μεγάλο σεισμό στον ελληνικό χώρο να έχουμε πολύ μικρές επιπτώσεις και βέβαια σε άλλες χώρες να έχουμε μεγαλύτερες επιπτώσεις από ό,τι στην Ελλάδα για αντίστοιχους, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, σεισμούς. Αυτή είναι η γενική θεώρηση, ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, εδώ στην Κρήτη, και είναι μεγάλη χαρά που το λέω και μεγάλη ικανοποίηση και προσωπική αλλά και γενικότερη των συναδέλφων και των συνεργατών, είναι ότι αρχίσαμε τρεις δράσεις. Ποιες είναι αυτές οι τρεις δράσεις? Πρώτον, είναι ο προσεισμικός υποχρεωτικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας μετά από εντολή του κ. Πρωθυπουργού.
Μέχρι τώρα, 20 χρόνια, ο έλεγχος αυτός δεν ήταν υποχρεωτικός και απέδωσε πολύ λίγο. Μόλις ένα 15% των κτηρίων έχουν ελεγχθεί στον ελληνικό χώρο, των δημόσιων κτηρίων. Τώρα πια, μέσα σε ένα χρόνο, με βάση τις δομές που κάναμε και τις διεργασίες που κάναμε και τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε αποτυπώσει όλο το δομημένο ιστό της χώρας. Mm-hmm. Αρχής γενομένης από τα σχολεία, τα δημόσια κτίρια, τα κτίρια ιδιαίτερης σημασίας, τα κτίρια που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που άρχισε ήδη, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα εργαστούν πάνω προς αυτή την κατεύθυνση 3.000 περίπου μηχανικοί της χώρας και θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στις κρίσιμες υπηρεσίες, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Αυτή είναι η μία δράση. Η δεύτερη δράση είναι αυτή που αναπτύξαμε μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Ρανουτάκη, και αφορά ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα γίνει στα σχολεία και αφορά την εκπαίδευση των καθηγητών, τη μη δομική τροτότητα, όπως λέμε, τον έλεγχο των σχεδίων, ασκήσει ετοιμότητα σε κάθε σχολεία. Είναι μια δράση η οποία συμπληρώνει την πρώτη δράση, που είναι ο έλεγχος, ο πρωτοβάθμιος υποχρεωτικός έλεγχος των σχολείων. Εδώ παίζει πιο σημαντικό ρόλο στη δεύτερη δράση η γνώση. Δηλαδή, προσπαθούμε με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που διαβιβάζουν μετά όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα και στους μαθητές, με σχέδια ετοιμότητας, με ελέγχους σε κάθε σχολική μονάδα μη δομικής τροτότητας. Αυτή είναι η δεύτερη δράση την οποία κάνουμε εδώ στην Κρήτη. Και μία τρίτη δράση είναι αυτή που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κικίλια, πριν μία εβδομάδα. Είναι ότι θα κάνουμε μία μεγάλη άσκηση στην Κρήτη. Όμως για αυτό ακριβώς το θέμα δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Θα είμαστε έτοιμοι να εκθέσουμε όλα τα δεδομένα μόλις τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον μήνα Δεκέμβριο. Όταν θα είναι και κάτι ανακοινώσιμο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Λέκα, έτσι. Ακριβώς. Ναι, απλώς και μόνο εγώ επαναλαμβάνω την ανακοίνωση του κ. Υπουργού που ανακοίνωσε αυτή την άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη μετά από εντολή του κ. Πρωθυπουργού. Ανυπομονούμε και κρατάμε τα αισιόδοξα ότι γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα και σε επίπεδο λοιπόν περιφέρειας Κρήτης, σε συνδυασμό με το κεντρικό κράτος αλλά και με όλους τους ειδικούς εσάς που μας δίνετε τα φώτα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και φυσικά με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε για να τα πούμε και αναλυτικά γύρω από τη σεισμική θωράκιση για την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.